Η τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Σχολικού Στίβου Κλασικού Αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες Δευτέρα 22 και Τρίτη 23 Απριλίου. Μετά από πρόταση που κατατέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, το αίτημα έγινε δεκτό και έτσι στην πόλη των Σερών θα βρεθούν πάνω από 600 μαθητές από όλη την Ελλάδα αλλά και από την Κύπρο. Πρόκειται για τους 65ους μαθητικούς αγώνες. Ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημήτρης Σωτηριάδης, ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών Παναγιώτη Σπυρόπουλο και τη Δήμαρχο Σερών Βαρβάρα Μητλιάγκα για την αμέριστη στήριξή τους. Στα πλαίσια των 65ων αγώνων, μαθητικών αγώνων στίβου που θα γίνουν στις Σέρρες, διοργανώνουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Υποβάλαμε πρόταση πριν 2 μήνες στο Υπουργείο Παιδείας για να διοργανώσουμε τους μαθητικούς στην τελική φάση των αγώνων στίβου κλασικού αθλητισμού Ελλάδας-Κύπρου. Ανταποκρίθηκε το Υπουργείο στο αίτημά μας και έτσι 22 και 23 Απριλίου ο μαθητικός αθλητισμός θα χτυπάει στις Σέρρες. Πάνω από 600 μαθητές από Ελλάδα και Κύπρο θα έρθουν εδώ πέρα για να διοργανώσουμε 2 μέρες στο Δημοτικό Στάδιο Σερών τους αγώνες αυτούς. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Σπυρόπουλο και τη Δήμαρχο κ. Μητλιάγκα για την αμέριστη συμπαράστασή τους στο αίτημά μας για να διοργανώσουμε όσο το δυνατόν πιο άρτη αυτούς τους αγώνες. Χωρίς συνεργασία φορέων δεν γίνονται αυτοί οι μεγάλοι αγώνες, η τελική φάση. Για να καταλάβει τη σπουδαιότητα των αγώνων, από τις αρχές της δεκαετίας του 80 έχουν γίνει τέτοια τελική φάση αγώνων στις Σέρρες. Άρα λοιπόν, και όχι μόνο βέβαια η Αντιπεριφέρεια και ο Δήμος Σερών και το Επιμελητήριο και οι υπόλοιποι δήμαρχοι και φυσικά συνδιοργανωτής είναι και ο ΣΕΓΑΣ, για να μην το ξεχνάμε. Ευχαριστώ λοιπόν ξανά. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάποιες λεπτομέρειες ακόμα για να ξεκινήσουμε τους αγώνες. Τελετή έναρξη είναι τη Δευτέρα 4:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Η τελετή έναρξης των μαθητικών πανελλήνιων αγώνων κλασικού αθλητισμού γενικών και επαγγελματικών λυκείων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Απριλίου στις 4:30 το απόγευμα στο Εθνικό Στάδιο. Πανελλήνιοι σχολικοί αγώνες κλασικού αθλητισμού γενικών και επαγγελματικών λυκείων Ελλάδος και Κύπρου θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Απριλίου. Εδώ πραγματικά το σύνθημα ενώνουμε δυνάμεις, παίρνει σάρκα και οστά, σε συνεργασία φυσικά με το Δήμο και με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερών, το ΣΕΓΑΣ, το Επιμελητήριο και όλους τους φορείς, διοργανώνουμε αυτούς τους αγώνες. Όπως είπε ο κύριος Διευθυντής, πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες έχουμε να διοργανώσουμε τέτοιους αγώνες. Όπως καταλαβαίνετε, η καρδιά του αθλητισμού όσον αφορά τα παιδιά θα χτυπά στις Σέρρες. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους και την κυρία Δήμαρχο και τον κύριο Διευθυντή και όλους οι οποίοι πραγματικά βοήθησαν και φέραν τους αγώνες εδώ. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι 700 παιδιά με τους συνοδούς τους και τα νιάτα της Ελλάδος και της Κύπρου θα είναι Δευτέρα και Τρίτη 22 και 23 Απριλίου εδώ. Εμείς πάντοτε θα είμαστε δίπλα σε συνδιοργανώσεις ή διοργανώσεις τέτοιων αγώνων. Και όταν μάλιστα αναφερόμαστε στα παιδιά μας, εκεί είναι που θα μας βρείτε κοντά και δίπλα σας. Δεν θέλω τίποτα άλλο να πω. Ελπίζω και εύχομαι να πάνε καλά οι αγώνες και από εδώ και πέρα να έχουμε και μια καλύτερη συνεργασία όσον αφορά το να προσπαθήσουμε όλοι μαζί σε μεγαλύτερο επίπεδο αγώνων να πάμε και να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις, τις αθλητικές που υπάρχουν και στο Δήμο Σερών και φυσικά σε όλο τον Νομό Σερών. Οι ετοιμασίες είναι πυρετώδεις ώστε η γιορτή του σχολικού αθλητισμού να υλοποιηθεί με επιτυχία. Πανελλήνιοι σχολικοί αγώνες λοιπόν κλασικού αθλητισμού ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας και Κύπρου στην τελική τους φάση Δευτέρα και Τρίτη φιλοξενούμε με πολύ χαρά στην πόλη μας. Μια διεκδίκηση την οποία ξεκίνησε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και συνδράμαμε όλοι μας από την πλευρά μας και ο Δήμος Σερών και η Αντιπεριφέρεια, το Επιμελητήριο όπως αναφέρθηκε και από τους προλαλήσαντες για να μπορέσουμε πραγματικά αυτή τη γιορτή του σχολικού αθλητισμού να τη φέρουμε στην πόλη μας μετά από πάρα πολλά χρόνια. Με πολύ χαρά και ο Δήμος Σερών από την πλευρά του προσπάθησε μέσα στο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που είχαμε στη διάθεσή μας και δεδομένης της πρόσφατης ανάληψης καθηκόντων από τη δικιά μας Δημοτική Αρχή να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνδράμουμε όσον αφορά το Δημοτικό Στάδιο Σερών να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους αγώνες και γενικώς να προσφέρουμε σε αυτή τη διοργάνωση και να βοηθήσουμε να γίνει με επιτυχία κάτι που θα το χαρούμε όλοι μας και που ελπίζουμε
να έχουμε και στο μέλλον πολλές τέτοιες διοργανώσεις. Να πω ότι πραγματικά πρόκειται για διαδικασίες και διοργανώσεις που μας ενώνουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε όλοι οι φορείς, ο καθένας από την πλευρά του, να συνδράμουμε στην κοινή προσπάθεια να βοηθήσουμε τον αθλητισμό που είναι πραγματικά υπόθεση ευεξίας, υγείας σε όλα τα επίπεδα. Προσδοκούμε στην βέλτιστη συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων, την οποία βλέπουμε ήδη να υλοποιείται, όσον αφορά την εξέλιξη και την αναβάθμιση αυτών των διοργανώσεων στην πόλη μας και την προσπάθεια που πραγματικά πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να κάνουμε για την αναβάθμιση και των αθλητικών μας εγκαταστάσεων, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να φέρνουμε ακόμη μεγαλύτερες διοργανώσεις. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους τους στην προσπάθεια. Εύχομαι πραγματικά τα επόμενα χρόνια να φέρουμε και μεγαλύτερες διοργανώσεις.